Διαστάσεων Ωστιβάδας λαμβάνουν καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης. Οι καταγγελίες κατά του Λαρισινού e-shop perishop.gr, το οποίο δέχθηκε βαρύ πρόστιμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και λουκέτο στη λειτουργία του για σωρία παραβάσεων, με κυριότερη το γεγονός πως εισέπρατε χρήματα αλλά δεν παρέδιδε προϊόντα. Ήταν 3η 2 Απριλίου όταν το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 120.000 ευρώ στο perishop.gr και την εταιρεία που το λειτουργεί για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Από το ίδιο εταιρεία όμως άνοιξε νέο e-shop λίγες μόλις ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του προστίμου στη διεύθυνση perishstore.gr, το οποίο έπαψε να λειτουργεί για να ανοίξει στη συνέχεια και τρίτο με την επωνυμία perishstores.gr, το οποίο δέχεται κανονικά παραγγελίες. Όπως δεν τονίζουν οι καταγγέλλοντες, το φυσικό κατάστημα στη Λάρισα έχει κατεβάσει ρολά. Η ίδια η εταιρεία μέσα από σελίδα της στο Facebook έδωσε στις 9 Απριλίου απάντηση στη σωρία των καταγγελιών, μιλώντας για ανελαίητο πόλεμο που δέχεται από διάφορα κέντρα, ενώ ζητά κατανόηση, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται ξεκάθαρα για το πώς θα διευθετήσει όλες τις εκκρεμείς παραγγελίες, παρά μόνο ότι θα ενημερώσει για την εξέλιξή τους. Για την υπόθεση δημοσιοποίησε την περασμένη Τετάρτη 17 Απριλίου έγγραφη σύσταση και ο συνήγορος του καταναλωτή, αναφερόμενοι στις παρεμβάσεις για τις οποίες κατηγορείται το διαδικτυακό κατάστημα.